ενός εστιατορίου στην Μαρίνα της Λάρνακας, όπου τους ζητήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες μέσα σε διάστημα ενός μήνα να εκκαινώσει το χώρο της επιχείρησης και τον κλείδωσαν και μέσα. Γιατί τώρα όλο αυτό, κύριε Υπουργέ? Επειδή το θέμα έχει νομικές προεκτάσεις, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούμε δημόσια, επειδή υπάρχουν, όσο γνωρίζω, νομικές διαδικασίες από το Υπουργείο Τουρισμού και... Ναι, αλλά τον κλείδωσα το μέσα. Πήγε να πάρει τα πράγματα του και τον κλείδωσα μέσα. Δεν θα τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα, ακριβώς επειδή υπάρχουν νομικές διαδικασίες και δεν είναι ορθό να τοποθετηθώ. Ναι. Όπως επίσης, ήταν ορθό όμως να τον κλειδώσουν μέσα. Είναι κάτι το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Τουρισμού. Γι' αυτό για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν ήταν ορθό και να τον κλειδώσουν μέσα τώρα και του είπαν ότι επιδυσκόλαν από τα δημόσια έργα. Κοντά σας είναι τα δημόσια έργα. Για να σας πω, επειδή είναι κάτι το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Τουρισμού. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχουν. Όχι, τα δημόσια έργα τον κλείδωσαν. Δεν είναι ορθό να συζητούμε νομικές διαμάχες που υπάρχουν με τον οποιοδήποτε δημόσια. Ναι. Αυτή είναι μια θέση την οποία είχα και εφάρμοζα πάντα από τον καιρό που πολιτεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένετε δηλαδή να τελειώσει η νομική διαμάχη και μετά? Επειδή το Υφυπουργείο δεν περίμενε μέχρι να τους βγάλει έξω. Το θέμα είναι επειδή υπάρχουν νομικές διαδικασίες με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το συγκεκριμένο ιδιώτη. Και το οποίο δεν γνωρίζω σε ανάλυση για να μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτά τα οποία μου ζητάτε τώρα. Επομένως, και είναι και σωστό για να μην παρεμποδίσουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία. Γι' αυτό. Ευρύτερα όμως, εντάξει, ελάτε, το σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά υπάρχει και το ζήτημα του επενδυτή, ο οποίος θα μπει από την 1η Απριλίου μέσα στη Μαρίνα της Λάρνακας εκεί για να κάνει τις αναπτύξεις και είναι και στα σκαριά και άλλες επενδύσεις ή αναβάλλονται, παγωποιούνται κάποιες από αυτές λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει καμία επένδυση ή κανέναν έργο το οποίο είτε θα παγωποιηθεί είτε θα αναβληθεί λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία. Ναι. Συνεχίζουμε κανονικά τον προγραμματισμό μας, τις προσφορές μας, να υλοποιούμε τα έργα τα οποία είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα οποία είναι πολύ αναμενόμενα, είτε είναι η επένδυση στο λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας, είτε είναι η μεγάλη αυτοκινητόδρομη που είναι σε εξέλιξη. Είτε σε προσφορά, έχουμε τον δρόμο Πολυσπάφο που είναι υπό εκτέλεση, είναι ο αυτοκινητόδρομο Ρημεσού Σάιτ, είναι υπό εκτέλεση. Mm-hmm. Επόμενες μέρες υπογράφουμε το Δερίνια Σωτήρα στην επαρχία Ναμοχώστου, είναι το Λάρνακα Δεκέλια υπό προσφορά, είναι ο περιμετρικό υπό εκτέλεση. Το Αστρομερίδη Ευρύχου αυτοκινητόδρομο, ένα πολύ αναμενόμενο έργο, είναι σε προσφορά. Ολοκληρώνεται η διαδικασία των προσφορών αρχές Απριλίου. Mm-hmm. Και επόμενους μήνες θα προκηρύξουμε και τον αυτοκινητόδρομο Παλαιχωρίου Λευκοσίας, ακόμα ένα μεγάλο και μεγαλεπίβολο έργο που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και υπενθυμίζω ότι έχουμε επίσης και την προσφορά, είναι υπό προσφορά και το μουσείο, το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκοσία, που είναι το μεγαλύτερο έργο που έχουμε στους προπολογισμούς με 120 εκατομμύρια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω, είχαμε καμία εξέλιξη για το θέμα της πυρκαγιάς σε σχολικό λεωφορείο εκεί στο Κιτί? Όχι, συνεχίζεται η ερεύνηση. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι από την πρώτη στιγμή εμείς έχουμε όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν άμεσα κινητοποιηθεί ώστε να διερευνηθεί το θέμα αυτό, γιατί πρέπει να ανακαλύψουμε τα αίτια της πυρκαγιάς. Είναι κάτι το οποίο ελέγχεται και όταν θα έχουμε την ελεύκαση της αποφετής της πυρκαγιάς, τα αίτια μάλλον, τότε θα μπορούμε να τοποθετηθούμε σχετικά για το ολοθέρμα και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών. Ναι. Ελέγχει όλο το ιστορικό του λεωφορείου, ελέγχει πότε πέρασε ένα αποτελεσματικό έλεγχο. Ακούστηκε ότι αναφερθήκε για το συγκεκριμένο ότι είχε προβλήματα στο παρελθόν ή δεν ευσταθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει έρθει η γνώση μου κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο τον Αύγουστο, τον περασμένο Αύγουστο ουσιαστικά. Ναι. Αυτά τα λεωφορεία μία φορά τον χρόνο πρέπει να περνούν από τεχνικό έλεγχο. Αυτό το οποίο θα κάνουμε και προχωρούμε ήδη, θα αναλάβουμε μία πρωτοβουλία για να αλλάξει η νομοθεσία, ώστε αυτά τα λεωφορεία πλέον Μάλιστα. να περνούν υποχρεωτικά δύο φορές το χρόνο, κάθε εξάμηνο δηλαδή, από τεχνικό έλεγχο, αντί μία φορά τον χρόνο. Και το δεύτερο είναι ότι
Έχουμε εγκαλέσει, έχουμε ξεκινήσει και καλούμε για έλεγχο στις υποδομές του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, όχι σε ιδιώτη δηλαδή, συγκεκριμένο αριθμό λεωφορείων, για να κάνουμε και ένα δεύτερο έλεγχο εμείς, ώστε να ελέγξουμε και τα λεωφορεία, αλλά και αυτούς οι οποίοι δίνουν εγκρίσεις και για τεχνικούς ελέγχους. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, αλλά τώρα θα καλεστεί μεγαλύτερος αριθμός λεωφορείων για να περάσει, τα οποία έχουν περάσει από δεύτερο έλεγχο, θα περαστεί για δεύτερο έλεγχο από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αν πάμε...